Γεια σε όλους σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι, στο καινούριο κανάλι, το Artistic Thriving. Πριν πω το οτιδήποτε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω αυτή τη φορά να κάνετε μία εγγραφή, να χτυπήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και ταυτόχρονα θα ήθελα, αν μπορείτε, να μου κάνετε και ένα like σε αυτό το βίντεο, στο τέλος του βίντεο, αν σας άρεσε και αν θέλετε να συνεχίσω να κάνω ίδια βίντεο. Αν τυχόν θέλετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο για προηγούμενο βίντεο, κάποια ιδέα ή κάτι να μοιραστείτε, κάποια εμπειρία, ό,τι θέλετε. Και παράλληλα, επίσης, θα ήθελα να με ακολουθήσετε στο TikTok, κάτω στο κουτί της περιγραφής. Θα σας έχω το προφίλ μου. Το όνομα στο TikTok, το δικό μου, είναι το ίδιο με το κανάλι μου, είναι Artistic Thriving. Και αν δυσκολεύεστε να το βρείτε, τσεκάρτε στο κουτί της περιγραφής. Το σημερινό βίντεο θα είναι ένα βίντεο ψυχολογικής προσέγγισης, όχι επιστημονικά τόσο όσο βιωματικά. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία έχω συλλέξει εγώ και μέσα από τις δικές μου εμπειρίες και μέσα από εμπειρίες δικών μου ανθρώπων, αλλά και παράλληλα φυσικά μέσα από πάρα πολύ διάβασμα και αρκετές πηγές, τις οποίες θα σας αφήσω επίσης στο κουτί της περιγραφής να τσεκάρετε κάποια πολύ ωραία άρθρα. Δεν χρησιμοποιώ πολύ συχνά άρθρα από το ίντερνετ, αλλά όταν χρησιμοποιώ από το ίντερνετ φροντίζω να είναι από πηγές αξιόπιστες. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε το σημερινό βίντεο, το οποίο είναι αφιερωμένο, όπως θα είδατε, στην κατάθλιψη και τα συμπτώματά της. Δεν είμαι ειδικός και δεν προσεγγίζω την κατάθλιψη μέσα από την μελλοντική μου ιδιότητα, αν όλα πάνε καλά, αλλά σαν άνθρωπος και σαν βίωμα δικό μου. Η κατάθλιψη δεν έχει ένα πρόσωπο, η κατάθλιψη δεν είναι μία στατική κατάσταση, η κατάθλιψη δεν είναι μία προσωρινή θλίψη που έχουμε για κάποιο γεγονός ή κάτι τέλος πάντων που συνέβη στη ζωή μας. Η κατάθλιψη είναι περισσότερο μία γενικευμένη κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει μέσα της πάρα πολλά συμπτώματα, τα οποία πολλά από αυτά μοιάζουν πάρα πολύ με άλλων ασθενειών, ψυχικών ασθενειών. Ψυχικών διαταραχών, να σου πω καλύτερα, τα συμπτώματα. Μερικά είναι διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που θα πούμε σήμερα συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους με κατάθλιψη και δεν σημαίνει φυσικά υπουδενή ότι όλοι οι άνθρωποι με κατάθλιψη έχουν όλα αυτά ή ότι δεν υπάρχουν άλλα. Η σειρά που θα παραθέσω στα συμπτώματα είναι τυχαία. Ωστόσο, κάποια συμπτώματα είναι λίγο πιο γενικά και κάποια είναι λίγο πιο συγκεκριμένα, λίγο πιο ειδικά. Σύμπτωμα νούμερο 1 στην κατάθλιψη είναι η αναβλητικότητα. Κάτι που εγώ το βίωσα πάρα πολύ έντονα και ειδικά τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Η αναβλητικότητα είναι το να αφήνεις πράγματα στην άκρη και να μην τα ολοκληρώνεις χωρίς προφανή λόγο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει, συμβεί κάτι. Πράγματα τα οποία αφήνεις για αργότερα, αλλά στην ουσία ούτε αργότερα ξέρεις αν θες να τα πραγματοποιήσεις. Και αυτό δεν είναι μια απλή κατάσταση, δεν συμβαίνει απλά επειδή βαριόμαστε ή απλά επειδή κάτι έτυχε, αυτό είναι φυσιολογικό. Η αναβλητικότητα επίσης δεν είναι μια μεμονωμένη κατάσταση, μιλάμε τώρα αναβλητικότητα για διάφορα πράγματα στη ζωή, τα οποία όμως αν τα αναβάλουμε καθημερινά και συνεχώς δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα λειτουργικότητας. Το αίσθημα θλίψης είναι ένα άλλο σύμπτωμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της κατάθλιψης, γιατί είναι άλλο η θλίψη και άλλο η κατάθλιψη. Το αίσθημα της έντονης θλίψης, το παρατεταμένο, είναι αυτό που αρχίζει να μας δημιουργεί την ιδέα, την υποψία ότι εμείς ή το άτομο που έχουμε στο περίγυρό μας έχει κατάθλιψη. Αυτό φυσικά μπορεί να περιλαμβάνει μέσα κλάμα, μπορεί να περιλαμβάνει αντικοινωνική συμπεριφορά, πολλά, τα οποία θα δούμε και παρακάτω. Ένα τρίτο σύμπτωμα της κατάθλιψης είναι η αίσθηση της ανυποριάς, η αίσθηση της ανικανότητας, δηλαδή τα άτομα με κατάθλιψη αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και ότι ακόμη και αν πάμε να κάνουμε κάτι δεν θα τα καταφέρουμε αρκετά καλά. Επίσης, πάνω σε αυτό το κομμάτι, ένα άλλο σύμπτωμα είναι η σύγκριση, το οποίο γενικά είναι τάση των ημερών. Να συγκρινόμαστε με άλλους ανθρώπους, ειδικά τώρα που υπάρχουν και τα social media και είναι λίγο πιο εύκολη η διαδικασία αυτή. Αυτό είναι κάτι που μας κάνει και νιώθουμε ακόμα πιο ανίκανοι και ακόμα πιο ανήμποροι. Φυσικά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά έχει να κάνει με την αίσθηση, με το αίσθημα του ατόμου που πάσχει από κατάθλιψη. Ένα άλλο σύμπτωμα είναι η μειωμένη αυτοεκτίμηση και η μειωμένη αυτοπεποίθηση. Πολλές φορές και καθόλου αυτοπεποίθηση και καθόλου αυτοεκτίμηση. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες η αυτοεκτίμηση με την αυτοπεποίθηση, να το πούμε και αυτό. Η αυτοεκτίμηση έχει να κάνει με τη συνολική εικόνα του εαυτού και με το πώς αντιλαμβάνεται το κάθε άτομο
ο σύνολο τον εαυτό του και το πώς αισθάνεται όταν βρίσκεται σε κάποιο άλλο μέρος με άλλα άτομα σε σχέση με τον εαυτό του. Η αυτοπεποίθηση είναι ένα πολύ συγκεκριμένο συνέστημα το οποίο νιώθουμε όταν ξέρουμε ότι κάτι κάνουμε καλά ή κάτι δεν κάνουμε καλά. Είναι δηλαδή λίγο πιο συγκεκριμένο. Έχω αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να τραγουδήσω καλά. Ή μπορεί να μην έχω αυτοπεποίθηση επειδή έχω κάποια παραπάνω κιλά. Τα άτομα με κατάθλιψη τείνουν πολύ περισσότερο στην έλλειψη αυτοπεποίθησης και κατά συνέπεια και αυτοεκτίμησης. Μπορεί να είναι δύο διαφορετικές έννοιες, αλλά δεν είναι τελείως ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Πέμπτο και έκτο σύμπτωμα μαζί και θα σας εξηγήσω πολύ καλά τι εννοώ και αν έχετε άτομα με κατάθλιψη στο περιβάλλον σας ή έχετε περάσει κατάθλιψη ήδη, θα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι το αίσθημα υπνηλίας και η αϋπνία. Πώς γίνεται να συνυπάρχουν αυτά τα δύο? Γίνεται κι όμως. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Εγώ όταν κατάλαβα την πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή τέλος πάντων με την έννοια της κατάθλιψης για τον εαυτό μου, αυτό που είχα ήταν πάρα πολύ μεγάλη υπνηλία αρχικά. Υπνηλία όμως τι εννοώ? Υπνηλία μέσα στη μέρα μου. Δηλαδή δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι γιατί ένιωθα ότι νιστάζω. Σηκωνόμουν από το κρεβάτι, πήγαινα να πλύνω για παράδειγμα τα πιάτα και δεν μπορούσα να το κάνω γιατί ένιωθα ότι νιστάζω. Όμως όταν ερχόταν η νύχτα ή το μεσημέρι και πήγαινα στο κρεβάτι για να ξαπλώσω, παρότι ένιωθα κουρασμένη και ένιωθα κιόλας ότι νιστάζω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τα άτομα με κατάθλιψη έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα με τον ύπνο και είναι ίσως και από τα πρώτα πράγματα που κοιτάει ο θεραπευτής να διορθώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών στον θεραπευόμενό του. Ο ύπνος είναι ζωτική σημασία και παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της κατάθλιψης. Έβδομο σύμπτωμα και αρκετά έντονο θα έλεγα εγώ, τουλάχιστον στο δικό μου το βίωμα, είναι το αίσθημα της ενοχής. Ότι νιώθεις ένοχος για τα πάντα, αισθάνεσαι ότι για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο είσαι υπεύθυνος και όταν νιώθεις κιόλας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα γιατί δεν είναι υπό τον έλεγχό σου, νιώθεις ακόμα πιο άσχημα. Ένα το σύμπτωμα και επίσης πάρα πολύ βασικό και πάρα πολύ προβληματικό είναι οι αυτόματες αρνητικές σκέψεις και η αυτόματη αρνητική συνειρμή. Το μυαλό έχει πλέον μάθει να λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο έτσι, ούτως ώστε αυτόματα να μην μας έρχονται θετικές σκέψεις στο μυαλό, παρά μόνο αρνητικές. Και αυτό συνεπάγεται πολλές φορές σε μία σκέψη να φέρει την άλλη, με αποτέλεσμα να έχουμε μία χήμερα αρνητικών σκέψεων, την οποία φυσικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε μία αρνητική σκέψη, πόσο μάλλον πολλές αρνητικές σκέψεις μαζί. Ένα ακόμα σύμπτωμα είναι η αίσθηση ντροπής. Αυτό έχει να κάνει φυσικά, όπως θα καταλάβετε, και πολλά άλλα συμπτώματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και μοιάζουν. Το αίσθημα ντροπής έχει να κάνει πολύ με την έλλειψη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης όμως. Αυτό προκύπτει όταν αισθανόμαστε ότι τίποτα δεν κάνουμε καλά και αυτό συμβαίνει κατά κόρον στους ανθρώπους με κατάθλιψη. Σύμπτωμα νούμερο 10 είναι η συγκράτηση και η μη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων. Γενικότερα, τα άτομα με κατάθλιψη, επειδή θέλουν να αποφύγουν τις συγκρούσεις, έχουν την τάση να κρατάνε αρνητικά συναισθήματα για την πάρτη τους και να μην φτάνουν στο σημείο να τα εκφράζουν, με αποτέλεσμα φυσικά αυτό να οδηγεί σε περαιτέρω κατάθλιψη. Ένα ακόμα σύμπτωμα είναι η αμφισβήτηση και η αμφιταλάντευση. Αυτό εγώ το ζω σε όλη μου τη ζωή, παλεύω με αυτό καθημερινά. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σύμπτωμα της κατάθλιψης και όχι μόνο, συναντάται όπως και διάφορα άλλα συμπτώματα από αυτά που είπαμε και θα πούμε και σε άλλες ψυχικές διαταραχές. Όμως για μένα ήταν ένα κομμάτι που στη λειτουργικότητά μου έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Υπάρχει μία αμφιταλάντευση και αδυναμία να πάρθει κάποια απόφαση. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον εαυτό, δηλαδή δεν αμφιταλαντεύομαι μόνο σε σχέση με εμένα ή δεν αμφισβητώ μόνο τον εαυτό μου, αμφισβητώ και αυτά που ακούω, αμφισβητώ και αυτά που βλέπω, αμφιταλαντεύομαι το ποιο είναι πιο σωστό και ποιο είναι λάθος, ποιο είναι πιο καλό, ποιο είναι χειρότερο. Γενικώς υπάρχει μία δυσκολία στο διαχωρισμό του καλού εντός εισαγωγικών και του κακού. Το καλό και το κακό είναι σχετικό, φυσικά το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά νομίζω ότι γίνομαι κατανοητή. Ένα άλλο δύσκολο σύμπτωμα, δεν υπάρχει φυσικά εύκολο σύμπτωμα, το σύμπτωμα νούμερο 12 είναι η αδυναμία του να ζητήσω βοήθεια. Η αβοηθησία, η οποία κιόλας αν περάσουν χρόνια ή κάποιος καιρός, κάποιο καλό χρονικό διάστημα στο οποίο έχουμε μάθει να τα κάνουμε όλα μόνοι μας και μόνο απαιτούμε από τον εαυτό μας, πλέον έχουμε μάθει να είμαστε αβοήθητοι. Έχουμε μάθει και να νιώθουμε αβοήθητοι, έχουμε μάθει και να μην ζητάμε βοήθεια.
Γενικά, τα άτομα με κατάθλιψη, και αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν άτομα με κατάθλιψη τα οποία είναι πάρα πολύ χαρούμενα και ποτέ κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι πάσχουν από κατάθλιψη, έχουν την τάση να φοράνε το προσωπείο του «δεν χρειάζομαι βοήθεια, είμαι καλά, είμαι μόνος μου». Δεν σε χρειάζομαι, δεν χρειάζεται να σου εκφράσω κάποιο αρνητικό συνέστημα γιατί στην τελική νιώθω και ενοχές και δεν θέλω να σε φορτώσω παραπάνω. Οπότε μαθαίνω στο να μην ζητάω βοήθεια με αποτέλεσμα να φορτώνω κι άλλο τον εαυτό μου, να του μεταθέτω έξτρα ευθύνες και έξτρα βάρη τα οποία θα μπορούσα να τα μοιραστώ και να είμαι καλύτερα και αυτό φυσικά σίγουρα βοηθητικό δεν είναι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουν τα άτομα με κατάθλιψη είναι η άρνηση σε κομπλιμέντα. Και αυτό εγώ προσωπικά το έχω ζήσει πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή. Έπαιζα πιάνο, ποτέ μπροστά σε κόσμο, πάντα περίμενα να λείπουν όλοι από το σπίτι και επειδή ζούσαμε σε μεγάλη οικοδομή, καμιά φορά οι γείτονες μου λέγανε που όπως ακούγαμε σήμερα που έπαιζες πιάνο και ήταν πάρα πολύ ωραία και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, κατέβαζα τα μούτρα μου, αισθανόμουν ότι με κοροϊδεύουν και ότι απλά με τρολάρουνε και δεν μπορούσα να δεχτώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν όντως κάτι θετικό σε σχέση με κάτι που κάνω εγώ. Φυσικά και αυτό το σύμπτωμα έχει να κάνει άμεσα και με άλλα όπως η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η έλλειψη αυτοεκτίμησης, οι ενοχές κτλ. Πάρα μα πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων με κατάθλιψη είναι η αδυναμία διατήρησης προγράμματος. Μιλάω εγώ, μιλάω εκ πείρας και μπορώ να σας πω με όλο το θάρρος που με διακατέχει και την ειλικρίνεια ότι εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος, είμαι ο ορισμός της μη διατήρησης προγράμματος. Μπορώ να ξεκινήσω το οτιδήποτε, δεν μπορώ να μείνω κολλημένη σε τίποτα. Μπορεί να ξεκινήσω αυτή τη εβδομάδα να κάνω skincare και να πω ότι θα το διατηρήσω αυτό το πράγμα, θα το κρατήσω και να το κρατήσω 2 εβδομάδες και μετά ξαφνικά από μια μέρα και μετά πολύ απλά να μην ξανασχοληθώ. Μπορώ να κάνω δίαιτα 4 μήνες και να είμαι πάρα πολύ αυστηρή και πάρα πολύ εντάξει. Μόλις τελειώσω τη δίαιτα θα αρχίσω να τρώω σαν να μην υπάρχει αύριο. Μπορεί αυτή τη εβδομάδα να ξεκινήσω περπάτημα και παρόλο που θα δω ότι αυτό με βοηθάει και νιώθω πολύ καλά και έχει ανέβει η σερωτονίνη μου, μετά από 2 εβδομάδες θα το σταματήσω σίγουρα. Φυσικά και δεν χαίρομαι γι' αυτό, δεν το καμαρώνω, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει και με τον αντραπώ να το εκφράσω δεν θα κερδίσω απολύτως τίποτα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η τελειομανία και η πεποίθηση του όλα ή τίποτα. Αυτό συναντάται κυρίως σε άλλες ψυχικές ασθένειες, όπως ας πούμε στη διπολική διαταραχή ή σε διαταραχές προσωπικότητας, όπως η οριακή προσωπικότητα, η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, όπου ένα άτομο δεν μπορεί να μπει στη ζώνη του γκρι και πρέπει να είναι είτε στο άσπρο είτε στο μαύρο, στο όλα ή στο τίποτα, στο 0 ή στο 100. Δεν είναι σύμπτωμα αμιγώς της κατάθλιψης αυτό, αλλά παρατηρείται και σε άτομα με κατάθλιψη. Κάτι άλλο που κάνουν πολύ συχνά τα άτομα με κατάθλιψη είναι η απολογία. Το να ζητάς συγγνώμη για οποιοδήποτε λόγο και φυσικά αυτό έχει να κάνει, όπως είπαμε και πριν, με το συνέστημα της ενοχής, της μόνιμης ενοχής, ότι φταίω για τα πάντα. Οπότε ζητάω συγγνώμη για τα πάντα. Με πατάει κάποιος στο λεωφορείο, ζητάω συγγνώμη. Σαν να του ζητάω συγγνώμη δηλαδή για την ύπαρξή μου, συγγνώμη που ήμουν μπροστά σου και σε ανάγκασα να με πατήσεις. Είναι άκρως προβληματικό και άκρως δυσλειτουργικό αυτό και αν συνεχιστεί αυτό σαν σκέψη, πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Πολύ κοινό χαρακτηριστικό των ατόμων με κατάθλιψη είναι η αδυναμία εντοπισμού του προβλήματος. Υπάρχει μια γενικευμένη ιδέα ότι ξέρεις κάτι, κάτι δεν πάει καλά, κάτι θέλω να διορθώσω, αλλά δεν ξέρω ούτε πώς να το διορθώσω, ούτε να εντοπίσω το πρόβλημα, ούτε να το περιγράψω, ούτε καν να το δω και να το αναγνωρίσω. Όπως είπαμε και πριν, σχετικά με την αδυναμία έκφρασης συναισθημάτων, το 18ο σύμπτωμα που θέλω να σας πω είναι ότι τα άτομα με κατάθλιψη λένε πάρα πολύ συχνά ψέματα, όχι όμως για να προδώσουν τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους, αλλά προς αποφυγή κάποιας σύγκρουσης ή κάποιου αισθήματος, πώς να το πω. Τα άτομα αυτά προσπαθώντας να μην φέρουν τον εαυτό τους σε άβολη θέση, προτιμούν να πούνε κάποιο μικρό ψέμα, προκειμένου να χρειαστεί να έρθουν αντιμέτωποι με κάποια, όχι απαραίτητα αρνητική, αλλά με κάποια έτσι, αντιδραστική, ας το πούμε, συμπεριφορά των άλλων. Χωρίς να θέλω να χρωματίσω την έννοια αντιδραστική. Μπορεί να είναι είτε καλό είτε κακό, μπορεί και ο άλλος να μην σου πει ποτέ κάτι κακό και απλά να το έχεις εσύ στο μυαλό σου ότι θα γίνει έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό, δεν διαφωνούμε. Απλώς τα άτομα με κατάθλιψη έχουν την τάση να μην ρισκάρουν καθόλου να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα έξτρα. Είναι σαν να σου λέω εγώ ότι ξέρεις κάτι, αρκετά έρχομαι στο κεφάλι μου, δεν θέλω να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Ας το κρατήσουμε εδώ.
τώρα που το σκέφτομαι πάνω σε αυτό και το αίσθημα ότι ο άλλος έχει ντε και καλά κάτι αρνητικό στο μυαλό του είναι επίσης ένα σύμπτωμα των ατόμων με κατάθλιψη, γιατί συμβαίνει κατά κόρον και το βλέπω και από μένα, το έχω αναγνωρίσει και στον εαυτό μου, το ότι εγώ μπορεί να έχω αρνητικό συνέστημα ή αρνητική φόρτιση για κάποιον ή για κάτι που συνέβη, δεν σημαίνει ότι και ο άλλος έχει το ίδιο στο κεφάλι του. 19ο σύμπτωμα, αν και έβαλα ένα έξτρα, των ατόμων με κατάθλιψη, το λέω πάρα πολλές φορές, το ξέρω, απλά θέλω να το τονίζω, να ξέρουμε γιατί μιλάω. Ένα άλλο λοιπόν χαρακτηριστικό που δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα στην καθημερινότητα αυτών των ατόμων είναι η άστατη διατροφή. Και αυτό δεν σημαίνει δε και καλά ότι, όπως είπα πριν, τους 3 μήνες μπορεί να κάνω δίαιτα και μετά να σταματήσω και να τρώω πολύ. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι και μέσα στην ίδια μέρα, σε διάστημα ημερών ή και ωρών ή και εβδομάδων, μπορεί να αλλάξει η διατροφή μου. Δηλαδή, σήμερα δεν νιώθω καθόλου καλά, δεν θα φάω απολύτως τίποτα. Αύριο νιώθω ακόμα χειρότερα, θα φάω πάρα πολύ για να καλύψω το αίσθημα κενού που έχω μέσα μου. Μεθαύριο νιώθω μέτρια, μπορεί να φάω μέτρια. Ή μπορεί πολλές ώρες να μην φάω και μετά ξαφνικά να φάω πολύ. Σύμπτωμα νούμερο 20 και τελευταίο για σήμερα των ατόμων αυτών, και φυσικά βάζω και τον εαυτό μου μέσα να μην ξεχνιόμαστε, είναι η αδυναμία να ευχαριστηθώ από πράγματα τα οποία μέχρι πρότινος με ευχαριστούσαν. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σύμπτωμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζεις προσπαθώντας να κάνεις πράγματα που θυμώσουν ότι σε ευχαριστούν, αλλά δεν σε ευχαριστούν πια, δεν εκκρίνουν την ίδια ποσότητα σερωτονίνης στον εγκέφαλό σου ή κάποιας άλλης ουσίας τέλος πάντων, όπως παλιά. Αυτό είναι κάτι που εγώ προσωπικά το βλέπω πάρα πολύ στον εαυτό μου. Έχω αλλάξει πάρα πολλά χόμπι, έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχω αφήσει στη μέση φυσικά πάρα πολλά πράγματα και για αυτό το λόγο. Και φυσικά κάποια πράγματα, αν και τα κάνω, βλέπω ότι δεν αντλώ την ίδια ευχαρίστηση όπως παλιά. Τώρα, κάποια εργαλεία διαχείρισης που εγώ προσωπικά έχω στα χέρια μου και με έχουν βοηθήσει, θα πούμε τώρα, σε σχέση με αυτά τα 20 συμπτώματα που προανέφερα, είναι τα εξής. Ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ είναι ότι κάνω πάρα πολύ συχνά αντίλογο στον εαυτό μου. Και τι εννοώ αντίλογο? Όταν κάτι βλέπω ότι διαστρεβλώνεται στο κεφάλι μου και πάω να το κάνω πιο μεγάλο από ό,τι είναι, κάνω αντίλογο στον εαυτό μου. Με βάζω στη θέση μου και μιλάω στον εαυτό μου σαν να ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Για παράδειγμα, αν εγώ σήμερα έχω να κάνω ένα ραντεβού για νύχια και εγώ επειδή δεν νιώθω όσο καλά θα ήθελα να νιώθω, θέλω να το αναβάλω αυτό το ραντεβού, αλλά ξέρω ότι με το να το αναβάλω δεν θα κερδίσω κάτι ουσιαστικό. Οπότε τι κάνω εκείνη τη στιγμή? Σκέφτομαι: Ελένη, δεν προτιμάς να το κάνεις τώρα το ραντεβού που δεν έχεις να κάνεις τίποτα? Και στην τελική, ακόμη και αν δεν νιώθεις καλά, το ραντεβού είναι μια ώρα, θα περάσει, θα τελειώσει και θα έχεις όλη την υπόλοιπη μέρα κενή και δεν θα το έχεις και για αύριο. Ενώ αν το βάλεις από σήμερα για αύριο το ραντεβού, θα έχεις και μέχρι αύριο να σκέφτεσαι και το ραντεβού για τα νύχια. Ή για παράδειγμα, όταν ντρέπομαι, όταν μου ζητάνε να τραγουδήσω και δεν θέλω καθόλου γιατί ντρέπομαι πάρα πολύ, κάνω αντίλογο στον εαυτό μου και λέω: Γιατί, Ελένη? Στο voice πώς πήγες? Γιατί, Ελένη? Άλλοι άνθρωποι πώς το κάνουν αυτό το πράγμα? Εσύ γιατί πρέπει να ντρέπεσαι? Δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεσαι. Δηλαδή, κάνω έναν αντίλογο δημιουργικό και αποτελεσματικό προς τον εαυτό μου, ούτως ώστε να μπορέσω να διαχειριστώ καλύτερα αυτό μου το συνέστημα. Ένα δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά είναι η υπενθύμηση. Η υπενθύμηση στον εαυτό μου για πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, όταν νιώθω το αίσθημα ανυμποριάς και ανικανότητας, θυμίζω στον εαυτό μου τι έχω καταφέρει. Είμαι 33 χρονών, έχω καταφέρει αυτό, αυτό και αυτό στη ζωή μου. Άρα, γιατί να αισθάνομαι ότι είμαι ανίκανη, ότι δεν έχω καταφέρει τίποτα? Αφού, να, έχω καταφέρει αυτό, αυτό και αυτό. Και μέσα σε αυτό το παράδειγμα, περιέχεται και η εκλογήκευση. Η εκλογήκευση για μένα είναι ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Όταν βλέπω ότι το μυαλό μου διαστρεβλώνει κάποια πράγματα, θα μιλήσουμε γι' αυτό στο επόμενο βίντεο για τις στρεβλώσεις. Όταν βλέπω λοιπόν ότι το μυαλό μου στρεβλώνει κάποια πράγματα και μπαίνει σε διαδικασίες να σκέφτεται έχοντας μέσα τις λέξεις πάντα, ποτέ, όλα, τίποτα και τέτοια ας πούμε statements, τότε χρησιμοποιώ την εκλογήκευση για να πω ότι όχι, μισό λεπτάκι, από εδώ μέχρι εδώ υπάρχουν και τα ενδιάμεσα στάδια. Καλό είναι να μείνεις αυτά. Όταν ας πούμε νιώθω ένοχη, ας πω ένα παράδειγμα, όταν νιώθω ένοχη για κάποιο ατύχημα που συνέβη, στο οποίο δεν έχω συμβάλει και απλώς εγώ το έχω μάθει ότι συνέβη, π.χ. από τις ειδήσεις, χρησιμοποιώ πάρα πολύ την εκλογήκευση γιατί πρέπει να
πώς τον εαυτό μου, κάτι που κανονικά το μυαλό μου ξέρει παρόλο που το συναίσθημά μου δεν ακολουθεί, πρέπει να πω στον εαυτό μου, οφείλω να πω στον εαυτό μου ότι ξέρεις κάτι, Ελένη, δεν φταίσαι εσύ γι' αυτό, δεν θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι, δεν ήσουν καν εκεί. Αυτό είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα εκλογήκευσης, το οποίο χρειάζεται να το κάνω αρκετές φορές μέσα στη βδομάδα μου. Επίσης, κάτι πολύ βοηθητικό θα ήταν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Θεωρώ ότι αν και δεν εξαρτώμαστε από το περιβάλλον μας απόλυτα, θεωρώ ότι ένα μη υποστηρικτικό περιβάλλον στα άτομα με κατάθλιψη μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο προς το χειρότερο. Και αντίστοιχα, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον θεωρώ ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο να νιώσει το άτομο πρώτα απ' όλα αποδεκτό και να ξεκινήσει τη δουλειά με τον εαυτό του και να νιώσει και λίγο καλύτερα. Κάποια άλλα εργαλεία που χρησιμοποιώ εγώ, μικρότερα και πιο εύκολα θεωρητικά, τα οποία θα σας τα πω για να βοηθηθείτε, είναι τα εξής. Ένα πράγμα θεμελιώδες που κάνω τον τελευταίο καιρό και μου το έλεγαν οι ψυχολόγοι μου πάντα αυτό το πράγμα, είναι να ανοίγω τα παντζούρια, να μπαίνει φως μέσα στο σπίτι, να μην μένω στο σκοτάδι. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται και όσο και να νομίζετε, αν είστε άτομα με κατάθλιψη, ότι το σκοτάδι σας αρέσει, η αλήθεια είναι ότι το σκοτάδι από μόνο του αποτελεί λόγο θλίψης. Υποσυνείδητα συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει συνειδητά. Δεν λες, α, σκοτίνιασε, θα κλάψω, θα νιώθω θλίψη. Το να ανοίξεις όμως το παράθυρο μέσα στη μέρα σου, ειδικά όταν έχει καλό καιρό, σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ ευεργετικό και σε βοηθάει να ξεκινήσεις τη μέρα σου καλά. Ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποιώ τελευταία είναι το να πιέζω τον εαυτό μου και πιέζω τον εαυτό μου κυρίως στο να βγω έξω. Αντί να μένω μόνη μου, κλεισμένη μέσα στο σπίτι, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, στο να αρχίσω να κάνω αρνητικές σκέψεις ή στο να κάτσω σε ένα καναπέ όλη τη μέρα και μόνο να βλέπω τηλεόραση χωρίς να κάνω τίποτα λειτουργικό και βοηθητικό μέσα στη μέρα μου, ζορίζω τον εαυτό μου και τον πιέζω να βγει έξω. Στην αρχή δεν έχω καθόλου όρεξη. Πολλές φορές δεν θέλω ούτε να βγάλω τις πιτζάμες μου και να βάλω ρούχα για να βγω έξω. Και παρόλα αυτά αναγκάζω τον εαυτό μου, ακόμη και αν δεν βάλω ρούχα, να βάλω το παλτό μου και να βγω έξω. Ένα ακόμη εργαλείο χρήσιμο, και θα το τονίσω όμως αυτό έχει να κάνει με το πώς το χρησιμοποιείς, είναι το γράψιμο. Παλιότερα έγραφα πάρα πολύ σε ένα τετράδιο όλα τα αρνητικά. Επειδή δεν τα εξέφραζα σε ανθρώπους και επειδή ένιωθα ότι δεν πρέπει να έχουμε αρνητικά συναισθήματα, γιατί εγώ έτσι μεγάλωσα και έτσι έμαθα, μου δημιουργήθηκε μια πυρηνική πεποίθηση, θα μιλήσουμε σε άλλο βίντεο για αυτές, για τις πυρηνικές πεποίθησεις, μου δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι τα αρνητικά συναισθήματα είναι για να τα καταπιέζουμε, να τα καταπίνουμε και να μην τα εκφράζουμε ποτέ. Οπότε, είχα μπει στη διαδικασία να γράφω σε ένα τετράδιο όλα μου τα αρνητικά συναισθήματα. Με ανακούφιζε αυτό γιατί τουλάχιστον δεν τα είχα μέσα μου. Μπορεί να μην τα έλεγα σε κάποιον, αλλά δεν τα είχα μέσα μου. Όμως θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημείο παγίδα. Στο γράψιμο, στο ημερολόγιο μας, στο τετράδιό μας, δεν πρέπει να γράφουμε μόνο τα αρνητικά. Καλό είναι να γράφουμε και τα θετικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν θα μπούμε στη διαδικασία να ξαναδιαβάσουμε το ημερολόγιο, γιατί θα γίνει αυτό κάποια στιγμή, σχεδόν σίγουρα, καλό είναι να μην αναμασάμε μόνο αρνητικά πράγματα και τα χρωματίζουμε ακόμα περισσότερο και τους δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτήν που έχουν. Θεωρώ ότι όταν γράφεις πολλά πράγματα και πολύ αρνητικά και μόνο αρνητικά σε ένα τετράδιο, το μόνο που καταφέρνεις, εκτός από το να τα βγάλεις από μέσα σου, ναι, οκ, δεκτό, είναι να τα μεγαλοποιήσεις και να φροντίσεις ακόμα περισσότερο ο εγκέφαλός σου να τα θυμάται για πάντα, ειδικά αν τα ξαναδιαβάσεις. Θεωρώ ότι είναι ένα σημείο παγίδα και θεωρώ ότι πρέπει ένας καταθλιπτικός να το χρησιμοποιήσει πάρα πολύ σωστά αυτό το εργαλείο, προκειμένου να μην λειτουργήσει εις βάρος του. Ένα άλλο πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο γίνεται νοητά, είναι το να αποσυνδέω τις σκέψεις μου από την πραγματικότητα. Αυτό το εργαλείο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου, με έχει βγάλει από πολύ δύσκολες θέσεις και με έχει κάνει να είμαι πάρα πολύ ισορροπημένος σαν άνθρωπος. Δεν λέω υπάρχουν στιγμές που οι σκέψεις μου με κατακλείζουν και μου βάζουν ένα τείχο μπροστά μου και είναι σαν κατά κάποιο τρόπο να με αποτρέπουν να δω την πραγματικότητα. Όμως έχω μάθει πλέον αυτό και το διαχειρίζομαι και θυμίζω φυσικά στον εαυτό μου ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει κάτι να κάνεις. Ακόμα δηλαδή και όταν το μυαλό μου είναι θολωμένο και η μία αρνητική σκέψη φέρνει την άλλη, γιατί έτσι γίνεται, ακόμα και τότε θυμίζω στον εαυτό μου ότι εδώ πρέπει να σταματήσω.
Δεν σταματάω πάντα στο ίδιο σημείο και δεν σταματάω πάντα. Πολλές φορές είναι ήδη πολύ αργά και δεν το έχω κάνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσω την προσπάθεια. Αυτό το εργαλείο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τελευταία στο να παίρνω τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Να αφήνω μάλλον τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Όταν γίνεται κάτι που με ενοχλεί. Με ενοχλεί. Και είναι τόσο μικρό. Να ξεχωρίζω τα συναισθήματά μου για αυτό που με ενόχλησε από την πραγματικότητα που συνέβη, αυτό που με ενόχλησε δηλαδή. Ναι, συνέβη, ναι με ενόχλησε, ναι μπορώ να το εκφράσω, αλλά ξεχωρίζω αυτό το κομμάτι από όλα μου τα αρνητικά συναισθήματα και όλες τις αρνητικές σκέψεις. Ένα ακόμη έτσι μικρό εργαλείο που χρησιμοποιώ είναι όταν βλέπω ότι το μυαλό μου πάει να ξεφύγει λίγο και χάνει λίγο το δρόμο του και δεν μπορώ να το σταματήσω μόνη μου. Βάζω στην τηλεόραση και την ακρίβεια στο YouTube χαρούμενες εκπομπές. Εκπομπές που δεν είναι ειδήσεις, σίγουρα δεν είναι ειδήσεις. Δεν βάζω ειδήσεις ποτέ. Θεωρώ ότι ένα καταθλιπτικό άτομο ειδήσεις μπορούν να το ξεμπερδέψουν πολύ γρήγορα και εύκολα. Δεν βάζω λοιπόν ειδήσεις. Βάζω μόνο χαρούμενες εκπομπές. Αστεία, οτιδήποτε μπορείς να βάλεις, οτιδήποτε σε κάνει χαρούμενο. Οτιδήποτε φέρνει γέλιο στα χείλη σου και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι δεν χρειάζεται ταμπού, ακόμη κι αν αυτό είναι ο Σεφερλής, η Ανίτα Πάνια, το Masterchef, οτιδήποτε, το My Style Rocks. Σας λέω τώρα κάποια από αυτά που βλέπω εγώ, για μένα είναι διαφορετικά κάθε φορά. Αυτή την περίοδο που με βλέπω μεν και δεν. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Γενικά κάτι που να σου αποσπάσει λίγο την προσοχή από τις αρνητικές σου σκέψεις. Και το τελευταίο μου εργαλείο, το οποίο το άφησα για το τέλος, όχι επειδή είναι το λιγότερο σημαντικό, αντιθέτως όμως επειδή είναι το πιο σημαντικό από όλα και ήθελα να κλείσω με αυτό, είναι το να ακούω μουσική, παιδιά. Το οποίο βέβαια, να το τονίσω και αυτό, πάλι μπορεί να είναι παγίδα, γιατί πάλι κάποιος μπορεί να θελήσει να βάλει μεν μουσική, αλλά να βάλει κάποιο κομμάτι που είναι καταθλιπτικό, που φέρνει δάκρυα, που φέρνει θλίψη, που φέρνει μελαγχολία, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Να προτιμάτε να βάζετε μουσική που σας ανεβάζει. Και έχω να σας προτείνω γι' αυτό τους Gypsy Kings. Είναι αγαπημένοι μου, το ξέρετε όσοι με γνωρίζετε καλά, ξέρετε ότι έχω φτάσει μέχρι τη Σερβία οδηγώντας για να τους δω. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω όσοι ταυτιστήκατε να μην το πήρατε δύσκολα και στραβά εντός εισαγωγικών, γιατί ξέρω πως είναι και εγώ έχω ταυτιστεί με βίντεο στο YouTube και έχω φτάσει σε σημείο να κλάψω. Όλα διορθώνονται, όλα μπορούμε να τα δουλέψουμε προς το καλύτερο και το να δουλέψω τον εαυτό μου προς το καλύτερο δεν σημαίνει ότι σήμερα είμαι χάλια και αύριο είμαι καλά. Αυτό δεν είναι ακριβώς πρόοδος, αυτό είναι περισσότερο εικονικό. Ακόμα και η αργή πρόοδος είναι πρόοδος και θέλω να το θυμάστε αυτό. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ πολύ.